Καλησπέρα, Βαγγέλη. Πώς είσαι? Καλησπέρα, Αλέξη. Τι κάνεις? Καλά είμαι. Όσο μπορώ, δηλαδή. Τα βλέπεις, φαντάζομαι, τα χάλια μας. Ναι, όσο προλαβαίνω. Γιατί είχαμε κι εμείς τα καραγκιοζηλίκια μας εδώ. Δεν βαριέσαι. Να ψηφίζει ο κόσμος, να του φεύγει λίγο η πίεση. Καλά είναι. Για πες μου όμως, τι με ήθελες? Να, μωρέ. Για μια παλιά ιστορία, για μια παρεξήγηση που είχε γίνει. Για τότε που μας έλεγες προδότες, λες? Όχι. Για κάτι άλλο είναι. Τότε μήπως για όταν μας έλεγες υποχείρια της Μέρκελ και του Σόιμπλε? Όχι. Μήπως τότε που μας έλεγες προσκυνημένους στους ντόπιους ολιγάρχες? Όχι. Ούτε γι' αυτό. Δεν ξέρω που αναφέρεσαι. Για τις business με την Εκκλησία, για τις μίζες στα εξοπλιστικά, για την ενδοτικότητα με την Τουρκία ή μήπως για τη σχέση με το Ισραήλ? Για το χειρισμό, μωρέ, με το σκάνδαλο Νοβάρτης. Που σε είχαμε μπλέξει άδικα. Γι' αυτό έλαβε, παιδάκι μου. Σιγά, νερό και αλάτι. Δεν έγινε και τίποτα. Ένα, το είχα λίγο βάρος στη συνείδησή μου. Και επειδή είμαι αυτό το διάστημα σε περισυλλογή με τον εαυτό μου, είναι που έχω και πολύ ελεύθερο χρόνο, θέλω να κλείνω μία-μία τις ανοιχτές πληγές. Τέλος πάντων, σε κλείνω, Άλεξ μου, να πάω να συγχαρώ από κοντά τον νέο μας αρχηγό και να θέσω τις μηχανογραφίες μου στην διάθεσή του. Σε φιλώ. Γεια σου, Βαγγέλη. Και συγγνώμη και πάλι, έτσι. Όλα μια χαρά. Δεν παρεξηγώ. Ωραία. Χαίρομαι. Τα φιλιά μου στον Νίκο και καλή του θητεία.